Δεν έχω έρθει για τρέξιμο. Έχω έρθει εδώ γιατί έχω να συναντήσω μια κυρία η οποία έχει ξεπεράσει πολλά εμπόδια. Είναι ένας θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και μας έχει προσφέρει στιγμές οι οποίες μας έχουν γεμίσει με αδρεναλίνη, χαρά, εφορία, περηφάνεια. Κυρίες και κύριοι, η Φανή Χαλκιά. Γεια σου, Φανή μου. Τάσο. Τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα. Δεν πρωτοτυπήσαμε, ήρθαμε σε στίβο, όπως βλέπεις, γιατί είστε κάποιοι άνθρωποι τόσο σηματοδοτημένοι στο μυαλό μας με τα στοιχεία αυτά. Ταυτισμένοι με τα εμπόδια. Πάμε. 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 Θέλω γρήγορη απάντηση. Ναι. Ποια στιγμή σου έρχεται μόλις κλείσεις τα μάτια στο μυαλό? Η στιγμή που τερματίζεις πρώτη στα 400 μέτρα τότε στην Ολυμπιάδα ή γενές? Ο εθνικός ύμνος. Ε? Ο εθνικός ύμνος στην απονομή. Ο εθνικός ύμνος στην απονομή. Ναι, γιατί να βρεις 65.000 ανθρώπους χοροδία δεν το συναντάς κάθε μέρα. Ίσως ποτέ ξανά στη ζωή μου, δεν ξέρω. Ήταν απίστευτο. Ακούμε ότι οι αθλητές δουλεύουν πάρα πολύ, ότι κουράζονται πάρα πολύ, ότι η προπόνηση είναι πάρα πολύ απαιτητική. Θέλω να μου πεις, επειδή εγώ πάντα το είχα απορία όταν έβλεπα, τι σημαίνει αυτό, πόσες ώρες την ημέρα, δηλαδή ας πούμε εσύ που έφτασες στο σημείο να ανέβεις στο βάθρο. Δηλαδή μπορεί 7 ώρες την ημέρα, 3 το πρωί και 4 το απόγευμα. Σίγουρα στον αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα, βλέπεις το αποτέλεσμα. Την προσπάθεια για το αποτέλεσμα δεν τη βλέπεις. Αυτό το ξέρει ο καθένας αθλητής ξεχωριστά, είτε είναι σε μία ομάδα, είτε είναι σε ένα ατομικό άθλημα. Αν μου έλεγες, σου δίνω τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους, για να το ξαναρχίσει από την αρχή, θα σου έλεγα όχι ποτέ, κοιμάμαι στο παγκάκι για πάντα. Ναι. Ποτέ. Ναι, 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 νομίζω ήταν τόσο ψηλό το βουνό να τα ανέβω. Απίστευτο. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί πάω εκεί τη συζήτηση, γιατί είναι πολλά παιδιά τα οποία λένε, ρε παιδί μου, θέλω να γίνω Φανή Χαλκιά, θέλω να γίνω Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ, θέλω να γίνω Βασίλης Πανούλης, ξέρω εγώ. Το 80% είναι το θέλω. Το πόσο θέλω, λοιπόν. Από εκεί για μένα ξεκινάει. Έχω δει ανθρώπους να είναι ταλεντάρες και να μην το θέλουν πολύ και άλλους να είναι μέτριοι και να το θέλουν πολύ. Και αυτοί που το θέλουν πολύ να τους ξεπερνάνε κατά πολύ τις ταλεντάρες και πραγματικά το θέλω να είναι θέλω. Υπάρχει το θέλω και το νομίζω ότι θέλω. Mm. Το οποίο είναι χαοτική η απόσταση. Η γονή σε αυτό τώρα το θέλω, νομίζω ότι μόνο να το παρατηρείς μπορείς. Και να το στηρίζεις σε ό,τι θέλει να κάνει. Γιατί αν θέλει ο γονέας να κάνει αθλητισμό ή πρωτοαθλητισμό και το παιδί δεν θέλει, δεν υπάρχει που να κάνει. Mm-hmm. Εάν τώρα θέλει το παιδί και είναι γεννημένο για να κάνει αθλητισμό ή πρωταθλητισμό και ο γονιός δεν θέλει, πάλι θα κάνει το παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα ο γιος μου είναι πολύ μικρός, θέλω να πάω να τρέξουμε μια φορά, πήγα να κάνουμε στίβο που παίζουν τώρα. Τελειώνει η προπόνηση, μου λέει ο Πέτρος, νομίζω ότι δεν μου αρέσει να έρχομαι εδώ, κουράζομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Και του λέω, okay. Δεν το ξαναπήγα ποτέ. Γιατί μία φορά μου το ζήτησε, του λέω, όχι, δεν χρειάζεται, είσαι μικρός ακόμη. Γιατί αν δεν επιμείνει και να, στο μυαλό του μέσα να το θέλει πολύ, πάλι θα πάει και θα σταματήσει. Άρα δεν έχει κανένα νόημα. Ο Πέτρος πόσο είναι? Είναι 6. Και είναι ο μεγαλός? Είναι ο μεγάλος. Τα έκανα μεγάλη τα παιδιά για να φαίνομαι μικρή μεγαλώνοντας. Είναι όλο σχεδιασμένο. Είναι όλα βάση σχεδίου. Ο μικρός πόσο είναι? 3,5. Μάλιστα. Ωραία διαφορά έχουν κιόλας. Μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Έχουν δει κάποιο βίντεο με τη στιγμή σου, ας πούμε, με τις μεγάλες σου στιγμές, με το αποκορύφωμα, ας πούμε. Εγώ δεν του είχα δείξει ποτέ και το καλοκαίρι που πέρασε η μαμά μου του έδειξε τον αγώνα μου στους Ολυμπιακούς και τελείωσε ο αγώνας και ο Πέτρος είπε, ω, κουράστηκε η μαμά. Και μετά λέει, ωραία, δείξε μου και τον μπαμπά τώρα. Και περίμενε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τον παππού. Ναι, ότι είναι το κανονικό σε όλους τους γονείς. Τα παιδιά το έχουν κληρονομήσει αυτό το DNA, πώς τα βλέπεις? Δεν ξέρω. Μπορεί.
Θα δείξει. Είναι πολύ μικρά ακόμα. Ναι. Για να ξέρει. Το κορμί το έχουν, αλλά δεν ξέρω το θέλω του πόσο είναι, που πήρε το πιο σημαντικό. Θα ήθελα να του δώσω αυτό το περιβάλλον. Αφενός για αυτούς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τροφή για το μυαλό, για το μυαλό, κυριολεκτό, η άσκηση του σώματος. Να σου πω, συμβαίνει αυτό που συνέβη το 2008, έτσι, το οποίο αν δεν το γνωρίζει ο κόσμος, το 2008, μετά από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Δύσκολο να μην το γνωρίζει. Ναι. Μπορεί κάποια από τα νέα τα παιδιά, ξέρεις, πολλές φορές να τους διαφεύγουν. Μετά από 8 χρόνια ήρθε η αθώωση, γιατί το 2008 βρέθηκες υποτίθεται. Ναι, με κατηγορήσαν για απαγορευμένες ουσίες. Για απαγορευμένες ουσίες. Σε χρονιά που, εντάξει, έχω τους πιο πολλούς ελέγχους, νομίζω από όλους τους αθλητές στον κόσμο. Έχω και αυτό το ρεκόρ. Και καλώς, δεν με ενοχλούσε που μόνο εγώ πέναγα και όχι αντιπαλές μου, ας πούμε. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος εκεί πέρα που έχει παλέψει τόσο πολύ, δηλαδή πρέπει να πέρασες. Και να ξέρεις ότι είσαι μια χαρά και δεν έχεις κάνει τίποτα. Και να σκεφτόμαστε τι λάθος έχει γίνει, γιατί ήταν μια χρονιά όπου δεν έχω τρέξει, δεν ήμουν τραυματισμένη. Έχω πάει στο Πεκίνο ουσιαστικά για να συνοδέψω την ομάδα, γιατί δεν θα έτρεχα. Επειδή είχα θέματα τότε και στο δικέφαλο, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το καλό που μου έκανε να βλέπω ότι τόση υποστήριξη του κόσμου, πραγματικά το βλέμμα τους νομίζω και η αγάπη που έλαβα, με έκανε να το ξεπεράσω πάρα πολύ γρήγορα. Εμπιστοσύνη. Γιατί εγώ που ήμουν απ' έξω και τον παρακολουθούσα, ας πούμε, σαν κόσμος, αυτό αποκλείεται, ρε. Αυτό λέγαμε. Δηλαδή, τι έχει γίνει εκεί πέρα με το κορίτσι, αυτό ήταν. Το βλέπω και στην επιτυχία και σε σκάνδαλο. Έχω περάσει και δόξα και φρίκι και όλα αυτά. Νομίζω ότι τα μάτια των ανθρώπων το κάνουν σημαντικό κάτι ή το υποτιμούν. Θέλω να σου πω ότι σίγουρα έκανα να ξεπεράσω πιο πολύ την επιτυχία, γιατί πάρα πολλά χρόνια έβλεπα στα μάτια των ανθρώπων τον ενθουσιασμό και τη χαρά και το συγχαρητήρια. Ενώ πάρα πολύ γρήγορα ξεπέρασα το σκάνδαλο του Πεκίνο, γιατί ακριβώς πάλι δεν το έβλεπα στα μάτια των ανθρώπων. Άρα λίγο είναι ο καθρέφτης μας οι άνθρωποι. Όταν ένας άνθρωπος ασχολείται έτσι τόσο ενεργά με αυτό που κάνει και ένα τόσο απαιτητικό πράγμα όπως είναι όλο αυτό, έχει το χρόνο της προσωπικής ζωής, ας πούμε, με φλερτ, με εξόδους, με... Με εξόδους όχι, με φλερτ ίσως ναι. Βλέπω πάρα πολλούς αθλητές που έχουν σχέση κανονικά, είναι στο σπίτι τους, είναι μια χαρά, με αυτό, okay. Για μένα νομίζω ότι δεν είχα καθόλου χώρο, ούτε ένα χιλιοστό, για να μπω στη διαδικασία καν να το διανοηθώ, δηλαδή ήμουν τόσο focus σε αυτό που έκανα. Φτάνει η στιγμή που, όπως διάβαζα, μετά από 10 χρόνια ξανασυναντάς ένα φίλο, ο οποίος φίλος αυτός τελικά είναι ο πατέρας των παιδιών σου σήμερα. Σωστά? Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Είναι η ζωή, κάνει τρομερά σενάρια. Να σου πω, η συνάντηση με τον σύντροφο, ναι, έγινε αφού τελείωσε, ας πούμε, η... Ναι, δεν έκανα αθλητισμό τότε. Πώς το λένε το... Λούι. Ο Λούις. Λοιπόν, μάλιστα, και σταματάς τότε. Και πότε έρχεται η εγκυμοσύνη? Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Ναι. Ήταν εγκυμοσύνη από ατύχημα. Ήμουνα στους 2 μήνες σχέσεις, ήμουνα 5 εβδομάδων έγκυος, ανακάλυψα. Οπότε νομίζω ότι διεκδικώ ένα παγκόσμιο ρεκόρ εκεί. Επιτρέπεται να ρωτήσω σε τι ηλικία έμεινες έγκυος? Ναι, ήμουνα 38-39 χρονών γέννησα. 38-39. Μία για τα κοινωνικά, ας πούμε έτσι, πρότυπα και δεδομένα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές. Πολλές φορές φορεμένα κιόλας, μεγάλη. Το λέω αυτό σε πολλές γυναίκες. Είναι μην έχεις κανένα άγχος, γιατί βλέπω γυναίκες να είναι ήδη 31, 32, 34 και έχουν ένα στρες, το οποίο δεν έχει νόημα. Γιατί άμα ένα συμβεί, συμβαίνει. Πόσο μάλλον άμα έχεις πολύ στρες, μπορεί να είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος που περνάει δίπλα στο περίπτερο να πάρετε τσίχλες μαζί, δεν ξέρω, και να μην τον δεις επειδή είναι λίγο θόλο το κεφάλι σου. Εγώ έλεγα πάντα ότι και να κάνω παιδιά και να μην κάνω παιδιά, πάρα πολύ χαρούμενη θα είμαι και θα ζω πάρα πολύ ωραία, γιατί έτσι το είχα σετάρει στο κεφάλι μου. Και έτυχε να έχω, αλλά δεν είχα το άγχος ότι... Να γίνω μαμά. Ναι, σον και ντε. Ναι. Μαθαίνεις λοιπόν στην πρώτη εγκυμοσύνη ότι είσαι έγκυος.
Ποια είναι η πρώτη αίσθηση? Ούψ, πω, τι πάθαμε. Τι λες τώρα? Τι μας ξημερώνει τώρα? Ναι, σε μια ηλικία μεγάλη, που έχω λίγες μέρες καθυστέρηση, λέω, πω, αποκλείεται. Αφού αποκλείεται. Δηλαδή, είναι, η πρώτη μου σκέψη είναι, λες, να έχει αρχίσει κλιμακτήριος. Yeah. Μικρή. Εκεί τι γίνεται? Σοκ και δέος. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Εκεί έρχεται βέβαια στην αρχή το πρώτο μωρό που είναι Λούις με τρέλα, είναι μπαμπάκιδες και οι δύο γη μου δε. Απίστευτος μπαμπάς. Είναι τύπου, δώσ' μου λίγο το παιδί, του λέω, έχω γεννήσει, οκ. Okay. Και μου λέει, εντάξει, το θυλάζεις, το κρατάς. Λέω, εντάξει, το θυλάζω. Δεν υπήρχε ανάμεσα στο θυλασμούς να προλαβαίνω να τον κρατήσω ποτέ. Ήταν παρόν ο Λούις, πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Άλλαξε πολύ. Πάνε στα πάντα, ξενύχτια, ιστορίες. Είναι απίστευτος. Μπράβο. Και πάρα πολύ εύκολα. Μεγαλώνοντας, αρχικά τους έχω κάνει εγώ πολύ μπαμπάκιδες, γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο δάκτυλος της μάνας αυτός. Με το, ας πούμε, λείπει, είναι στη δουλειά και λέω, α, έφυγε ο μπαμπάς, έρχεται, είναι στον δρόμο και να ετοιμαστούμε και τους δημιουργώ μία προσμονή η οποία κορυφώνεται σιγά σιγά περνώντας η ώρα, οπότε με το που φτάνει αρχίζουν να τσιρίζουν και τρέχουν στην πόρτα να το ανοίξουν εκείνα αγκαλιά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη και τελειώνει και η δουλειά μου, οπότε το έκανα μία φορά και λέω, πω, φανταστικό, και όλο αυτό είναι όντως τώρα πια μπαμπάκιδες. Να σου πω, και ο δεύτερος ήρθε, πες μου το όνομα του ο μικρού. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος έρχεται από άποψη του να έχει παρέα το αδελφάκι. Ναι, ναι, έλεγα ή κανένα ή από δύο και πάνω, εγώ. Ναι. Για να παίζουν μεταξύ τους και να μια χαρά. Σε ρωτάνε οι γη γιατί μαμά και μπαμπά δεν έχετε προλάβει ακόμα να παντρευτείτε? Όχι, γιατί δεν έχουν ιδέα ότι δεν, έχουν δεν είμαστε παντρεμένοι, νομίζω. Για πες για την πρόταση. Ούτε ότι οι άλλοι παντρεύονται κι εμείς. Η πρόταση μου γιατί ξέρω ότι είναι πολύ ωραία. Πώς ήταν? Πάνω στη σκάλα. Στόλιζα το δέντρο το Χριστουγεννιάτικο. Ναι. Οπότε με έκανε την πρόταση, νομίζω, για να μην γονατίσει. Οπότε ήμουν εγώ ψηλότερα και ήταν το ίδιο σκηνικό. Ξέρεις, πολλές φορές κάποια πράγματα σηματοδοτούν. Δηλαδή, σε έχει τόσο ψηλά στα μάτια του ο σύντροφός σου. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί ναι. Να είσαι πολύ τυχερή πάνω σε αυτό και να είχε. Ήταν ωραία. Τα παντρεύτηκα όλα καλά. Να σου πω, το σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι ωραίο να παντρευτείτε και να είναι παραγαμπράκια τα. Ναι, ωραίο θα είναι. Θα γίνει. Θα γίνει, εντάξει. Θα γίνει. Ναι. Είναι μεγάλο event και το σκέφτομαι λίγο. Γιατί συνήθως τα οργανώνω εγώ αυτά, βαπτίσεις ναι. κτλ. Οπότε. Ήσουν από τα κοριτσάκια, δηλαδή που όταν ήσουν μικρή, σκεφτόσουν το γάμο σου αυτό. Γιατί πολλά κοριτσιά, ας πούμε, το κάνουν. Ποτέ. Αυτό. Νομίζω ποτέ. Ότι. Όταν ήμουν μικρή, έλεγα δεν καταλαβαίνω γιατί άλλες γυναίκες θέλουν να παντρευτούν και να έχουν έναν άντρα πάνω το κεφάλι τους. Αντί να ζουν ελεύθερες και να κάνουν τη δουλειά τους όπως γουστάρουν. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μου, είναι πάντα. Βέβαια, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο να συνεννοηθείς και να ταιριάζεις, αναιρείται αυτό και αυτό αναιρείσαι και ευτυχώς υπάρχουν. Και αρχίζουν και μπαίνουν και τα μελώτα ωραία μέσα στην όλη ιστορία. Μελό ναι. δεν έχουμε πολύ. Όχι, μελό ναι. δεν έχουμε πολύ. Αλλά ναι. είναι τρομερό να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις match και να νιώθεις τόσο ελεύθερος ενώ είσαι μαζί του, να εκφράζεσαι όπως εκφράζεσαι όταν είσαι μόνος σου ή με τους φίλους σου. Αποχαιρετώ κάθε φορά τον καλεσμένο μας ή την καλεσμένη μας, ζητώντας του ευγενικά ναι. να αφιερώσει ένα στίχο, ναι. να τραγουδήσει, να ψιλοτραγουδήσει να με ήττα, να ψιλοτραγουδήσει. Δεν πειράζει, μωρέ, από ψυχής θα κάνουμε. Πού το αφιερώνει στα παιδιά του, τέλος πάντων. Σου έρχεται κάτι? Μία πάνω και μία κάτω. Αυτή είναι η ζωή. Του πάνω, του φίλου μου που τον αγαπώ. Σε ευχαριστώ. Έτσι. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, Τάσο. Θα έρθω στο θέατρο. Μου το υπόσχεσαι, έτσι. Ναι.